Οι προσπάθειες των αρχών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών που οδήγησαν στον άδικο χαμό δεκάδων συνανθρώπων μας συνεχίζεται. Η πυροσβεστική, η αστυνομία και ο ελληνικός στρατός, καθώς και όλες οι άλλες διοικητικές αρχές, εξακολουθούν να δίνουν τη δύσκολη αυτή μάχη με αμύωτη ένταση. Παράλληλη όμως υποχρέωση της πολιτείας και της κυβέρνησης, αλλά και όλων των υπολείπων αρμοδίων, είναι να διερευνήσουν ενδελεχώς τα αίτια της τραγωδίας, αλλά και να ενημερώνουν τους πολίτες για την πορεία των ερευνών. Από την πρώτη στιγμή, ο Πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή να διερευνηθούν ταχύτατα αλλά και μεθοδικά όλα τα στοιχεία και να μην μείνει τίποτε αναπάντητο. Στο πλαίσιο αυτό, πριν από λίγο, συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Διυπουργική Επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία που συνέλεξαν όλες οι αρμόδιες αρχές για τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών μετά τις σχετικές εντολές που είχε δώσει. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή στον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος επικοινώνησε με σύμμαχες χώρες και ζήτησε στοιχεία τόσο από δορυφόρους όσο και από UAV, προκειμένου να εξακριβωθούν τα στίγματα των πρώτων εστιών φωτιάς τόσο στην Κινέτα όσο και στον Ταού Πεντέλης. Επίσης, είχε δώσει εντολή στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής να ενεργοποιήσει τον ΕΛΔΟ, ο οποίος με τη σειρά του πήρε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από ευρωπαϊκά και διεθνή δορυφορικά συστήματα. Κατόπιν της συλλογής όλων των πληροφοριών, αξιολογήθηκαν τα πρώτα στοιχεία και μεικτά κλιμάκια της πυροσβεστικής και του στρατού έλεξαν τα συγκεκριμένα σημεία. Τα κλιμάκια επιβεβαίωσαν τα στοιχεία των δορυφόρων, καθώς βρήκαν τα ίχνη των εστιών από όπου ξεκίνησαν οι πυρκαγιές, ακριβώς εκεί όπου τα στίγματα των δορυφόρων μας έδωσαν τις σχετικές πληροφορίες. Το προσωπικό της πυροσβεστικής έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες, οι οποίες και συνεχίζονται. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή να διαβιβαστεί σχετικός φάκελος με τα στοιχεία στις δικαστικές αρχές, καθώς και να διεξαχθεί η σημερινή συνέντευξη τύπου, προκειμένου όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας να τεθούν σε γνώση του ελληνικού λαού. Θα δώσω το λόγο προκειμένου να σας κάνω την παρουσίαση των δεδομένων αρχικά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΔΟ, αντιπλήρωμα κ. Ματζούρη. Ακολούθως στον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, κ. Τερζούδη, καθώς και στον αρχηγό της αστυνομίας, κ. Τσουβάλα. Στο τέλος, θα δώσω το λόγο στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Τόσκα, ενώ θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο, κύριε. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ονομάζομαι Γεωργίος Ματζούρης, είμαι αντιπλήρωμα του Πολεμικού Ναυτικού και Διευθύνων Συμβούλος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού. Κατόπιν ετοίματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εκλήθη ο Διαστημικός Οργανισμός να συνεισφέρει στην αρχική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και στην εξακρίβωση των αρχικών εστιών πυρκαγιάς, αξιοποιώντας την πρόσβασή του στις διεθνείς δορυφορικές βάσεις δεδομένων. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μέσω της συνεργασίας του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού με το International Charter Space and Major Disasters, έκανε αίτημα καταγραφής προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστημάτων για λήψη όλων των διαθέσιμων δορυφορικών δεδομένων από διάφορους διαστημικούς οργανισμούς, προκειμένου να υπάρξει αρχική ανάλυση και πληρέστερη αποτύπωση της καταγραφής των αιτιών των πυρκαγιών. Η υπηρεσία, αξιοποιώντας τις παρεχόμενες εικόνες από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δορυφόρους, έδωσε στην πυροσβεστική στοιχεία για την πιθανή έναρξη καθώς και για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στην προβολή φαίνονται τα τρία σημεία στα οποία εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και αφορούν στις περιοχές Κινέτας, Ανατολικής Αττικής και Ζεμενού Κορινθίας. Η έναρξη της πυρκαγιάς στην Κινέτα. Τα επεξεργασμένα δεδομένα αφορούν σε πραγματικές εικόνες ή εικόνες δορυφορικών υπέρυθρων αισθητήρων, όπως ελήφθησαν από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους. Στην περιοχή της Κινέτας, στις 23 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.03 μετά μεσημβρίας, εμφανίζεται η αποτύπωση από δορυφόρο πρώτης εστίας πυρκαγιάς, η οποία αντιστοιχίζεται με την καταγραφή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 12 και 35 μετά μεσημβρίας καταγράφεται από τα δορυφορικά δεδομένα εκδήλωση 13 θερμικών εστιών πυρκαγιάς, όπως φαίνονται στην προβολή, και με την γραμμική διάταξη που εμφανίζεται κυρίως κοντά σε οδικό δίκτυο. Δεδομένου ότι η διεύθυνση του ανέμου ήταν βόρεια-βορειοδυτική, οι εστίες που καταγράφονται 30 λεπτά αργότερα βόρεια και βορειοδυτικά της πρώτης εστίας προξενούν εύλογα ερωτηματικά.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω θερμικά σημεία, όπως αποτυπώνονται από τη δορυφορική απεικόνηση, βρίσκονται σε νοητές και παράλληλες ευθείες κοντά σε οδικό δίκτυο που απέχουν μεταξύ τους περίπου 1.100 μέτρα και επισημαίνεται η χρονικά σχεδόν ταυτόσιμη εκδήλωση των θερμικών εστιών. Οι δορυφορικές αποτυπώσεις παραδόθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να προχωρήσουν οι αυτοψίες στα ανωτέρω σημεία. Παράλληλα, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής εμφανίζονται θερμικά σημεία εστιών πυρκαγιάς, τα οποία παραδόθηκαν στην πυροσβεστική. Επικρατούσαν άνεμοι δυτικοί πολύθη ελώδης που έφταναν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί μέχρι την παραλία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στα στίγματα που δώσαμε προς εξέταση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εντοπίστηκαν πράγματι εστίες έναρξης της πυρκαγιάς, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι εστίες φαίνονται στη διαφάνεια. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία παράδοσης των δορυφορικών απεικονίσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Προς ενημέρωση, μέχρι στιγμής έχουν αξιοποιηθεί και διασταυρωθεί πληροφορίες από τα κάτωθη δορυφορικά συστήματα. International Charter for Space and Major Disasters, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, κλειστή πηγή. Copernicus Emergency Management Service, κλειστή πηγή. Ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2, κλειστή πηγή. Fire Management System της NASA, ανοιχτή πηγή. Το γαλλικό δορυφορικό σύστημα Pleiades, κλειστή πηγή. Στην προβολή φαίνεται μία περιοχή στην οποία εντοπίστηκε εστία πυρκαγιάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα με... κύριε Υπουργέ. Μετά από την ενημέρωση από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος, ο οποίος μας ενημέρωσε για τα δορυφορικά στίγματα τα οποία είχαμε για τις ώρες έναρξης πυρκαγιάς, το λόγο θα πάρει ο Αρχηγός Πυροσβεστικής για να ενημερώσει για την πορεία των ερευνών σε σχέση με τον έλεγχο που έγινε στα στίγματα που καταφέραμε να πάρουμε από τους ευρωπαϊκούς και άλλους δορυφόρους. Στις 23/7 του 2018, ο χάρτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία που εκδίδει η Πολιτικής Προστασίας, είναι 4. Είναι υψηλή επικινδυνότητα. Και σύμφωνα με τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, εκπέμπονται σε αυτό το στάδιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας 78 περιπολικά στην Αττική. Παράλληλα, γνωρίζουμε ότι επικρατούν στην Αττική θυελώδεις δυτική βορειοδυτική άνεμη, θυελώδεις, που οι ρηπές τους μπορούν να φτάσουν και φτάνουν τα 100 έως 120 χιλιόμετρα την ώρα. Με αυτά τα δεδομένα, στις 12.03 εκδηλώνεται η πρώτη πυρκαγιά στην Κινέτα, στην περιοχή των Μεγάρων, όπου έχουμε μια κλιμάκωση, επειδή πρόκειται για κονοφόρα και σε πολύ δύσκολο σημείο και μη προσβάσιμο, έχουμε μια κλιμάκωση προσωπικού και μέσων στις 13.26 υδροφόρα, στις 14 κλιμακώνεται στα 48, στις 15 και 15 στα 70 και φτάνουμε στις 19 στα 88 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, για να μην σας κουράζω, το σύνολο σχεδόν του Εθνικού Εναέριου Στόλου και των μισθωμένων εναέριων μέσων συμμετέχει στην πυρκαγιά. Στις 16 και 49 εκδηλώνεται πυρκαγιά στο Νέο Βουτσά, στην Καλλιτεχνούπολη, και στις 17 και 15 έχουμε την άφιξη των πρώτων 22 υδροφόρων οχημάτων.
και επιπλέον πεζοπόρου τμήματος. Στις 18 κλιμακώνεται περαιτέρω στα 33 πυροσβεστικά οχήματα και σταδιακά φτάνουμε στα 56. Είναι η πυρκαγιά για την οποία μιλάμε, για την καταστροφική πυρκαγιά. Αυτή η πυρκαγιά από το σημείο που εκδηλώθηκε στον Ταού Πεντέλης, μεταξύ Καλλιτεχνούπολης και Ταού Πεντέλης, από εκεί, εντοπίζεται η αιστεία της πυρκαγιάς, για να φτάσει στην οδό Μαραθώνου, στη λεωφόρο Μαραθώνος, απαιτείται κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα. Επιπλέον εκδηλώνεται στις 18:57 την ίδια μέρα, πάντα για τις 23 εβδόμου μιλάμε, στο Δήμο Οροπού, στον Κάλαμο, πυρκαγιά, σε δασική έκταση, όπου η κλιμάκωση 19 και 10 είναι 6 υδροφόρα, κλιμακών στις 19 και 20 στα 12, για να φτάσουμε στις 20, στις 8 η ώρα στα 19. Αυτή είναι η ιστορία στην Αττική των πυρκαγιών, όπως αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία που διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία στο επιχειρησιακό της κέντρο. Από εκεί και ύστερα αντιλαμβάνεστε πόσο μικρό είναι το χρονικό διάστημα από την εκδήλωση της πυρκαγιάς μέχρι την απόλυξή της. Είναι κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα. Είναι καταστροφική πυρκαγιά. Αυτό έχω να πω. Να δώσουμε το λόγο και στον αρχηγό της αστυνομίας και στη συνέχεια στον αστυνομικό. Εκφράζουμε τη συντριβή και την οδύνη μας ως ελληνική αστυνομία για το τραγικό θάνατο των συνανθρώπων μας. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους συγγενείς των νεκρών και των αγνοωμένων. Ως προς την επιχειρησιακή υποστηρικτική εμπλοκή της ελληνικής αστυνομίας στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην προαναφερθήσα περιοχή, σημειώνονται συνοπτικά τα ακόλουθα. Καταρχήν, οι καιρικές, γεωμορφολογικές και λοιπές συνθήκες υπό τις οποίες αναπτύχθηκε η επιχειρησιακή δράση του προσωπικού ήταν αναμφίβολα ακραίες και ιδιαίτερες, καθώς και η εθελώδης άνεμη φορά προς τις κατοικημένες πευκόφυτες περιοχές, το ευρύ μέτωπο της πυρκαγιάς επί μεγάλου τμήματος 2,5 έως 3 περίπου χιλιόμετρων του βασικού άξονα, οδικού άξονα της λεωφόρου Μαραθώνα, ο μεγάλος αριθμός ιδίως παραφεριστών και βεβαίως η ταχύτητα μετάδοσης της πυρκαγιάς και η αδυναμία έγκυσης πρόληψης από τους πολλούς κατοίκους του επαπειλούμενου κινδύνου επέτειναν την ούτως ή άλλως σε υψηλό βαθμό δυσκολίας και επικινδυνότητας του επιχειρησιακού έργου της ελληνικής αστυνομίας. Οι βασικοί άξονες της λογικής από την οποία αναπτύχθηκαν και λειτουργήσαν επιχειρησιακά αστυνομικές δυνάμεις που διατέθηκαν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ήταν οι ακόλουθοι. Διευκόλυνση των πολιτών για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από την περιοχή της πυρκαγιάς. Ενημέρωση αποτροπή όσων επιχειρούσαν να προσεγγίσουν σε επικίνδυνα ή πιθανώς βάσει των υφισταμένων κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεδομένων επικίνδυνα για τη ζωή του σημεία. Συνδρομή σε οχήματα κατάσβεση του πυροσβεστικού σώματος προκειμένου να προσεγγίζουν τις αιστείες της πυρκαγιάς. Συνεργασία παροχή συνδρομή προς κάθε υπηρεσία, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικά οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο έχριζε βοηθείας. Ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή για τόνωση του ηθικού των πολιτών. Οι επιχειρησιακές μας δράσεις εκδηλώθηκαν στην περιοχή με μέτρα τροχέας, με μέτρα τάξης και συνδρομή σε υπηρεσίες και φορείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον αρχηγό της αστυνομίας. Το λόγο έχει ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κ. Τόσκας. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, πρώτα θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη και τα συλληπιτήρια για τον τραγικό χαμό τόσων ανθρώπων. Με την ευκαιρία της σημερινής ενημέρωσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι υποχρέωση όλων μας η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και σε ένα τέτοιο πλαίσιο και μόνο γίνεται η σημερινή ενημέρωση. Σε ό,τι αφορά τις έρευνες που γίνονται
από το ανακριτικό τμήμα του πυροσβεστικού σώματος σε συνεργασία με υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Θα ήθελα να τονίσω ορισμένα slides, ορισμένες εικόνες που παρουσιάστηκαν πριν στην ενημέρωση και να σας ενημερώσω ότι έχουμε σοβαρές ενδείξεις και σημαντικά ίχνη για εγκληματικές ενέργειες που αφορούν εμπρισμό. Είδατε στην εικόνα την πρώτη που παρουσιάστηκε σε ό,τι αφορά το δυτικό μέτωπο. Δυτικό μέτωπο εννοούμε εμείς την περιοχή των Γερανίων που ήταν και οι πρώτες πυρκαγιές, ότι σε πολύ μικρό χρόνο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς και μετά την πρώτη εστία παρουσιάστηκαν πολλές άλλες εστίες και πολλές πυρκαγιές σε πολύ μικρό χρόνο. Αυτό κάθε λογικό άνθρωπο τον προβληματίζει και έχουμε επικεντρώσει τις έρευνές μας σε αυτό το σημείο. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή της Νταουπεντέλης. Εκεί βέβαια μας προβληματίζουν αρκετά ζητήματα, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπάρχει έβριμα το οποίο μας έχει οδηγήσει σε ανακριτικές έρευνες οι οποίες προχωρούν με γρήγορο ρυθμό, αλλά δεν θέλω να ενημερώσω για στοιχεία που θα εμποδίσουν την ανακριτική έρευνα. Τέλος, αν θέλετε, μας προβληματίζει και ο τελευταίος εμπρισμός που έγινε χθες το βράδυ τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Νέας Μάκρης με δύο εστίες που απήχαν σχεδόν 300 μέτρα πάνω στον ίδιο δρόμο, και αυτό μας προβληματίζει για τις ενέργειες κάποιων στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα ήθελα και θα σας ενημερώσουν στη συνέχεια οι αρμόδιοι να τονίσω τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούσαν σε όλη την περιοχή λόγω της σαν απόρρια της κλιματικής αλλαγής, και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ιδιαίτερη αυτοθυσία και αυταπάρνηση των πυροσβεστών και των αστυνομικών, όπως και των εθελοντών και των απλών πολιτών, που βοήθησαν με όλες τους τις δυνάμεις για τον περιορισμό των απολειών. Στη συνέχεια θα σας ενημερώσουν και οι ειδικοί της, η υπαρχηγή και ο μετεωρολόγος του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι θα μπουν σε λεπτομέρειες πάνω στα ζητήματα αυτά και φυσικά στη συνέχεια μετά θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε, επειδή νομίζω ότι δεν έγινε σαφής η παρουσίαση εκ μέρους του κ. Ματζούρη, καθώς ενημερώνομαι ότι το βίντεο δεν έπαιξε στις τηλεοπτικές οθόνες, και για την καλύτερη κατανόηση την καλύτερη τηλεοπτική κατανόηση της κατάστασης, αν είναι δυνατόν να επαναλάβουμε την παρουσίαση, κύριε Ματζούρη, και θα παρακαλέσω απλώς η εικόνα να είναι στο βίντεο το οποίο επεξηγεί ο κύριος Ματζούρης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εκλήθη ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός να συνεισφέρει στην αρχική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και στην εξακρίβωση των αρχικών εστιών πυρκαγιάς, αξιοποιώντας την πρόσβασή του στις διεθνείς δορυφορικές βάσεις δεδομένων.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μέσω της συνεργασίας του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού με το International Charter Space and Major Disasters, έκανε αίτημα καταγραφής προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για λήψη όλων των διαθέσιμων δορυφορικών δεδομένων από διάφορους δορυφορικούς οργανισμούς, προκειμένου να υπάρξει αρχική ανάλυση και πληρέστερη αποτύπωση της καταστροφής και καταγραφής των αιτιών των πυρκαγιών. Η υπηρεσία, αξιοποιώντας τις παρεχόμενες εικόνες από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δορυφόρους, έδωσε στην πυροσβεστική στοιχεία για την πιθανή έναρξη, καθώς και για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στην προβολή φαίνονται τα τρία σημεία στα οποία εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και αφορούν στις περιοχές Κινέτας, Ανατολικής Αττικής και Ζεμενού Κορινθίας. Η έναρξη της πυρκαγιάς στην Κινέτα φαίνεται στην προβολή. Τα επεξεργασμένα δεδομένα αφορούν σε πραγματικές εικόνες ή εικόνες δορυφορικών υπέρυθρων αισθητήρων, όπως ελήφθηκαν από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους. Υπέρυθρη εικόνα δορυφόρου στην Κινέτα που απεικονίζει την πρώτη εστία. Στην περιοχή της Κινέτας, στις 23 Σεβδόμου 2018 και ώρα 12.03 μετά μεσημβρίας, εμφανίζεται η αποτύπωση από δορυφόρο πρώτης εστίας πυρκαγιάς, η οποία αντιστοιχίζεται με την καταγραφή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως φαίνεται στην παρούσα προβολή. 12 και 35 μετά μεσημβρίας, καταγράφεται από τα δορυφορικά δεδομένα εκδήλωση 13 θερμικών εστιών πυρκαγιάς, όπως φαίνονται στην προβολή και με τη γραμμική διάταξη που εμφανίζεται κυρίως κοντά σε οδικό δίκτυο. Δεδομένου ότι η διεύθυνση του ανέμου ήταν βόρεια-βορειοδυτική, οι εστίες που καταγράφονται 30 λεπτά αργότερα βόρεια και βορειοδυτικά της πρώτης εστίας προξενούν εύλογα ερωτηματικά. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω θερμικά σημεία, όπως αποτυπώνονται από τη δορυφορική απεικόνηση, βρίσκονται σε νοητές και παράλληλες ευθείες, όπως φαίνεται στην προβολή, κοντά σε οδικό δίκτυο και απέχουν μεταξύ τους περίπου 1.100 μέτρα, τα ακριβή νούμερα φαίνονται στην προβολή, και επισημαίνεται η χρονικά σχεδόν ταυτόσιμη εκδήλωση των θερμικών αυτών εστιών. Οι δορυφορικές αποτυπώσεις παραδόθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να προχωρήσουν οι αυτοψίες στα ανωτέρω σημεία. Παράλληλα, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής εμφανίζονται θερμικά σημεία εστιών πυρκαγιάς, τα οποία παραδόθηκαν στην πυροσβεστική αντίστοιχα. Επικρατούσαν άνεμοι δυτικοί πολύ θυελλώδεις που έφταναν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί μέχρι την παραλία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στα στίγματα που δώσαμε προς εξέταση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εντοπίστηκαν, όπως φαίνεται στην προβολή, εστίες πυρκαγιάς πράγματι, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία παράδοσης των δορυφορικών απεικονίσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Προς ενημέρωση, μέχρι στιγμής έχουν αξιοποιηθεί και διασταυρωθεί πληροφορίες από τα κάτωθη δορυφορικά συστήματα. International Charter for Space and Major Disasters, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, κλειστή πηγή, Copernicus Emergency Management Service, κλειστή πηγή, Ευρωπαϊκός Δορυφόρος Sentinel-2, κλειστή πηγή, Fire Management System της NASA, ανοιχτή πηγή, το Γαλλικό Δορυφορικό Σύστημα Πλιάντης, κλειστή πηγή. Ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να απευθύνουμε ερωτήσεις και στους κυρίους κυρίους αρχηγούς, σωστά. Στον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Αρχηγέ, συγγνώμη για τη διευκρινιστική ερώτηση καταρχάς. Την ώρα της πυρκαγιάς ήσασταν στο συντονιστικό κέντρο και της Νέας Μάκρης. Και όταν ξέσπασε η φωτιά στη Νέα Μάκρη, ήσασταν ο έχων το γενικό πρόσταγμα εκείνη τον ώρα στο κέντρο επιχειρήσεων. Συντονιστικά, ναι. Ωραία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Μετά από τόσα 24 ώρα και μετά από τόσους νεκρούς, θέλω να πείτε επιχειρησιακά, αν γυρίζετε το χρόνο πίσω, τι δεν θα κάνατε από όσα κάνατε στο κέντρο επιχειρήσεων και τι θα κάνατε
από ό,τι δεν κάνατε. Θα σας απαντήσω ευθέως, κυρία. Δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικό, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων ήταν απόλυτα ενδεδειγμένη. Απλώς όταν μιλάμε για φυσικές καταστροφές, ενίοτε ξεπερνάνε και τις δυνατότητες του μηχανισμού. Θα πάρετε όλοι και εγώ. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη. Θεωρεί ότι έγινε το απολύτως δυνατό για την επιχειρησιακά, για την αντιμετώπιση της καταστροφής αυτής. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν πέραν από τους πρισμούς και τα φυσικά φαινόμενα που τα ακούσαμε ούτως ή άλλως. Ακούσαμε και τον αρχηγό ότι θεωρεί πως δεν μπορούσε να γίνει επιχειρησιακά κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, όταν γίνονται επιχειρήσεις σε ιδιαίτερα δύσκολες, αν όχι ακραίες, και θα λέγα με ακραίες συνθήκες κλιματολογικές, το να ψάχνουμε να βρούμε κάποια λάθη, δεν υπάρχει ενέργεια χωρίς λάθη και θα έρθει και η ώρα της απογραφής και θα έρθει και η ώρα που θα μιλήσουμε για τα λάθη, αλλά να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαίτερα έντονες, τις ακραίες, όπως εάν ρωτήσετε τον μετεωρολόγο του πυροσβεστικού σώματος, θα σας εξηγήσει τις ιδιαίτερα ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Μιλάμε για 10 και 11 μποφόρ συνθήκες που δεν έχουν καταγραφεί, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που υπάρχει σύστημα καταγραφής των κλιματολογικών δεδομένων, δεν έχουν καταγραφεί σε χερσαίο χώρο. Από ό,τι μου έλεγε ο μετεωρολόγος, και θα μου επιτρέψει να μπω λίγο στα χωράφια του, στη θάλασσα ίσως συμβαίνουν τέτοιες ακραίες κλιματολογικές συνθήκες με τόσο έντονους ανέμους, αλλά δεν είναι καθόλου συνηθισμένο στο χερσαίο χώρο. Δεν είναι καθόλου εύκολο όταν έχεις μια μεγάλη πυρκαγιά όπου έχεις ρίξει το κύριο βάρος και ξαφνικά εμφανίζεται μια άλλη με ιδιαίτερες δυσκολίες, με ταχύτατους ανέμους, να την αντιμετωπίσεις και αυτή μέσα σε χρόνο ρεκόρ, όταν έχεις να σώσεις πάρα πολύ κόσμο, γιατί ξέρετε πόσο πυκνοκατοικημένη είναι η περιοχή της Ανατολικής Αττικής τη θερινή περίοδο, να τα λάβουμε αυτά υπόψη μας, και φυσικά θα υπάρχουν και λάθη, αλλά γενικά έγιναν σε επιχειρησιακό επίπεδο σωστές ενέργειες και αποφεύθηκαν οι μεγαλύτερες απώλειες. Νομίζω μιλήσατε και για πολιτικές ευθύνες. Ναι. Οι πολιτικές ευθύνες που αφορούν, αν θέλετε, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αφορούν τον υποφαινόμενο. Αλλά ξέρετε, αυτές τις μέρες, να σας μιλήσω ειλικρινά και να σας μιλήσω και ανθρώπινα, προσπαθώ και για λόγους συνειδησιακούς να βρω ποια ήταν τα λάθη που έγιναν, ποιες είναι οι ευθύνες τις οποίες έχουμε, και μπορώ να σας πω ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο, και σας μιλάω έχοντας εικόνα από πρώτο χέρι, γιατί ήμουν όλες αυτές τις μέρες και είμαι όλες αυτές τις μέρες στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά. Να βάλω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή την κατεύθυνση των επιχειρήσεων. Φυσικά οι απώλειες είναι μεγάλες, φυσικά μας έχουν συγκλονίσει όλους και, αν θέλετε, πάνω απ' όλα έχουν συγκλονίσει εμάς που διαχειριστήκαμε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειρίζεσαι μια κατάσταση που έχει τέτοιες δυσκολίες σε ακραίες συνθήκες, αλλά και τόσες απώλειες, και να πρέπει να είσαι υποχρεωμένος, γιατί έτσι πρέπει και έτσι έχουμε μάθει, να συνεχίζουμε
τον αγώνα, να συνεχίζουμε την πάλη για να μειώσουμε τις απώλειες, για να σβήσουν επιτέλους αυτές οι φωτιές. Και να σας μιλήσω και παραπέρα, γιατί περιμένω και την επόμενη ερώτησή σας ή την καταλαβαίνω ότι θέλετε, τη σκεφτόσαστε. Από την επομένη μέρα της τραγωδίας ζήτησα, για λόγους συνειδησιακούς περισσότερο και όχι λόγω λαθών, την παραίτηση από τη δική μου από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μου είπε ότι είναι η ώρα της πάλης, είναι η ώρα της μάχης και οφείλουμε να παλεύουμε για να σώσουμε ό,τι είναι δυνατό από αυτόν τον τόπο, από ένα τόπο που έχουν δημιουργηθεί τόσα προβλήματα διαχρονικά και έχω μάθει ότι την ώρα της πάλης παλεύουμε και συνεχίζουμε. Εγώ όμως έθεσα την παραίτησή μου στον κύριο Πρωθυπουργό και δεν την έκανε δεκτή. Μιλήστε για υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και τόσκα εγκληματικής ενέργειας, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια έχει στοιχήσει τη ζωή σε 83 μέχρι σήμερα ανθρώπους. Θέλετε να προσδιορίσετε, έστω αν έχετε και φυσικά κάποια ένδειξη, το πού εκπορεύεται αυτή η εγκληματική ενέργεια? Θέλω να πω, μιλάμε για συμφέροντα καταπαλητών ή υπάρχει κάποιο ευρύτερο σχέδιο όπως είχε υπονοηθεί αρχικά? Κύριε Σουλιώτη, έχουμε μιλήσει κατά καιρούς και σας έχουμε ενημερώσει για διάφορα συμφέροντα που εκπορεύονται από καταπατητές ή από άλλους που έχουν άλλους στόχους και αν θέλετε είναι σε εξέλιξη έρευνες του ανακριτικού τμήματος του πυροσβεστικού σώματος για άλλες περιοχές που έχουμε υπόπτους που έκαναν παράνομες πράξεις, αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω τη στόχευση. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν όχι απλώς ενδείξεις, υπάρχουν κάτι παραπάνω, υπάρχουν στοιχεία σοβαρά που δείχνουν εγκληματική ενέργεια και τα οποία ερευνά το αρμόδιο τμήμα του πυροσβεστικού σώματος. Δεν θα ήθελα, η έρευνα είναι φυσικά σε εξέλιξη και δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να πούμε τίποτα παραπάνω. Παρακαλώ, κύριε Νιάκαρη. Στον κύριο Αρχηγό της Πυροσβεστικής. Είπαμε πριν, δώσατε κάποια στοιχεία για τις ώρες που ξέσπασαν οι πυρκαγιές. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεδομένου ότι στην Κινέτα μιλήσαμε ότι μετά την πρώτη πυρκαγιά ξέσπασαν νέες εστίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είδατε και τις καιρικές συνθήκες εκεί. Θέλω να ρωτήσω, στην πυρκαγιά στο Νέο Βουτζά, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό, έχοντας εικόνα από την Κινέτα και τις καιρικές συνθήκες, με στόχο έτσι να έχουν γλιτώσει και οι άνθρωποι, να έχει γίνει κάποια εκένωση, να έχουν προλάβει, γιατί εκεί καταγγέλουν ότι για πάρα πολλές ώρες βρίσκονταν μόνοι τους? Ποιον ρωτάτε, τον αρχηγό του πυροσβεστικού? Καταρχήν πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μιλάμε για ακραίες καιρικές συνθήκες. Από εκεί και ύστερα είπα ότι υπάρχει, ο μηχανισμός έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Αυτές αξιοποιήθηκαν πλήρως. Αρκεί να σας πω ότι διατάχθηκε πανελληνίως μερική επιφυλακή στις 15 και 30. Δηλαδή πότε? Όταν ήδη υπήρχε μόνο η πρώτη πυρκαγιά στην Κινέτα και γενική επιφυλακή στις 5.30 πανελληνίως, διότι ήδη κατευθύνονταν οχήματα από όλη την Ελλάδα προς την Αττική. Άλλωστε, αυτό προβλέπεται και από τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του πυροσβεστικού σώματος περί αμοιβαίας ενίσχυσης και αρρωγής. Από εκεί και ύστερα, μιλάμε για ακραίες συνθήκες και γι' αυτό έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα και στην Αυστραλία και στην Αμερική και κυρίως στην Καλιφόρνια. Είναι ακραίες συνθήκες. Παρακαλώ. Καλονάκη από Πρακτόρια Δύσων Ινών. Σήμερα διέρευσε πληροφορία ότι έχουν κρατηθεί δύο αλλοδαποί όπου πήγαν να βάλουν φωτιά, νέες εστίες. Αληθεύει αυτό? Εμένα. Έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί. Αυτοί οι πληροφορίες που είχα εγώ. Όχι.
Δίπλα στην κυρία Νιάκαρη. Ο κύριος Σπυρόπουλος, ναι. Μετά. Όλοι θα πάρουν ερωτήσεις. Παναγιωτήτης από Νιος 24-7. Κύριε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό, αν γίνεται να επανέλθουμε λίγο στο θέμα των σχεδιαγραμμάτων, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ακριβώς γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει εδώ πέρα. Είδαμε κάποιες φωτογραφίες. Αναφερθήκατε σε κάποιο έβριμα. Αν αυτό το έβριμα, αν μπορείτε να μας απαντήσετε, γιατί υπάρχει προανάκριση εξέλιξη. Αν αυτό το έβριμα είναι κάποιος μηχανισμός, είδαμε μια φωτογραφία σε ένα σημείο που υπάρχει μια εστία, όχι αυτή τη φωτογραφία, μια άλλη, δείχνει μια εστία με πέτρες και κάτι σαν γυαλιά. Αναφέρεστε σε αυτό, αν αυτό είναι στο Βουτζά, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο αν αυτό είναι στο, αυτό εδώ, αυτή η φωτογραφία. Δεν ξέρω αν το θέλουν οι κάμερες. Για αυτή τη φωτογραφία, σε αυτό το έβριμα αναφέρεστε. Ναι, μόνο που αυτό το έβριμα δεν είναι απλά ένας σωρός χόρτα καμένος, συνδυάζεται και με άλλα πράγματα και με κάποιους ανθρώπους. Ναι, η περίπτωση Νταού Πεντέλης είναι η περίπτωση που αναφέρατε. Δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Είναι ένα σημείο ή δύο-τρία σημεία που υπάρχει κάτι ανάλογο. Η περίπτωση της Νταού Πεντέλης είναι ένα σημείο. Ένα σημείο. Και στη Νέα Μάκρη βρέθηκε κάτι παρόμοιο. Με συγχωρείτε. Στη Νέα Μάκρη, χθες τα μεσάνυχτα, έγινε προσπάθεια εμπρισμού σε ένα δρόμο, σε δύο διαφορετικά σημεία, που απήχαν γύρω στα 300 μέτρα το ένα σημείο. Και είναι η φωτογραφία που είδαμε με τα χόρτα. Ορίστε. Και είναι η φωτογραφία που είδαμε με τα χόρτα, τους δάμους κλπ. Όχι. Τώρα, είναι η φωτογραφία με τα δέντρα που νομίζω φάνηκε, μπορείτε να εξηγήσετε. Αυτή είναι εδώ. Αυτή είναι. Αυτή η φωτογραφία. Εντάξει, ναι. Μάλιστα. Για την Κινέτα είδαμε ξεκάθαρο 13 εστίες. Φάνηκε ότι είναι σε ευθεία γραμμή. Αν έχετε βρει μηχανισμούς μέχρι τώρα, εκεί υπάρχουν μάλιστα κάποια συμφέροντα τα οποία είναι πολύ γνωστά. Αν υπάρχει κάποια κατεύθυνση στην προανάκριση. Το θέμα ερευνάται εκεί και από εκεί πέρα δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Για τα άλλα σας είπα. Θέλετε ερώτηση, ναι. Ο κύριος Σπυρόπουλος. Θα ήθελα να ρωτήσω και τον αρχηγό της Πυροσβεστικού Σώματος και λίγο και τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρώτα απ' όλα, αρχηγέ, αν είστε ικανοποιημένος από την... μάλλον, ποιος ήταν ο αριθμός στο κρίσιμο χρονικό διάστημα των οχημάτων που βρίσκονταν στη λεωφόρο Μαραθώνος όταν η φωτιά κατέβηκε προς το Μάτι, αν είστε ικανοποιημένος από την δράση τους εκεί, αν υπήρξε εισήγηση του επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος προς την περιφέρεια ή στον Δήμο για εκένυση της περιοχής στο Μάτι, όπως επίσης, όχι, σε αυτά θέλω. Και για τη λίστα των αγνωμένων θα ήθελα λίγο τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας αν έχουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα που θα υπάρξει μια ταυτοποίηση ή μια αξιόπιστη λίστα αγνωμένων και πότε αυτοί θα μπορούν να πούμε ότι είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί. Το κρίσιμο χρονικό διάστημα ήταν 40 πυροσβεστικά οχήματα. Η λέξη ικανοποιημένος σε αυτή την τραγωδία δεν ταιριάζει, νομίζω ότι είναι άστοχη. Είμαι δυστυχισμένος, κύριε. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, κύριε Σπυρόπουλε, από εκεί και ύστερα, είναι δεδομένο ότι μέτωπα πυρκαγιάς, για να γίνει κατανοητό και απλό, με ύψος φλόγας 3 μέτρα, γενικώς η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι αδύνατη η άμεση προσβολή. Άμεση προσβολή πάει να πει ότι πάει το πυροσβεστικό όχημα και με αυλό νερού προσβάλλει την πυρκαγιά. Εδώ είχαμε 30 και 40 μέτρα ύψος φλόγας. Πέραν αυτού, η μετάδοση της φωτιάς, όπως είπε και ο κύριος υπουργός δίπλα μου, ο κύριος Στόσκας, είπε ότι μεταδόθηκε και με κάφτρες από πάνω, ανεξάρτητα δηλαδή από τα πυροσβεστικά οχήματα.
είναι το λεγόμενο spotting. Κατά συνέπεια, όλα αυτά καθιστούσαν αδύνατο το σταμάτημα της πυρκαγιάς. Άλλωστε, αν μπορούσαμε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, εμπροκειμένου δασικές πυρκαγιές, να τις σταματάμε με οποιασδήποτε συνθήκες, θα ήμασταν ευτυχείς. Δεν συμβαίνει αυτό διεθνώς. Τώρα, όσον αφορά την τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω αν σας κάλυψα με αυτά, η τελευταία ερώτηση σχετικά με το σχέδιο διαχείρισης ανθρωπίνων απολειών. Αν υπήρξε εισήγηση του επικεφαλής του μάλιστα. Προς την περιφέρεια στο Δήμο για την εκένωση του στομάτου. Ναι, το ερεύνησα και ο επικεφαλής πυρκαγιάς μου διαβεβαίωσε ότι εισηγήθηκε σχετικώς. Αυτό διερευνάται ακριβώς γιατί το ζήτημα όλη τη διάρκεια του συμβάντος ήταν γύρω στη 1,5 ώρα. Κατά συνέπεια, ήταν στο συγκεκριμένο σημείο που υπόθηκε στο Δήμαρχο, ήταν στο Νέο Βουτσά. Το μέτωπο της πυρκαγιάς ήταν στο Νέο Βουτσά. Από εκεί και ύστερα ερευνάται, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Μετά τις 6 δηλαδή. Στο Νέο Βουτσά ήταν. Άρα με βάση αυτό που μας είπατε, μετά τις 6. Πιθανόν. Λοιπόν, το ζήτημα είναι πάρα πολύ απλό. Όλη η διάρκεια του φαινομένου είναι 1,5 ώρα. Αν πάρετε τις κατευθυντήριες οδηγίες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μιλάει για ασφαλή απομάκρυνση εγκαίρως. Τι είναι το εγκαίρως? Μιλάμε για ένα πολεοδομικό συγκρότημα 15 με 20 χιλιάδες κατοίκους. Κατά συνέπεια, πέραν αυτών, πότε θα φύγουν, πώς θα φύγουν κτλ. Αυτά δεν είναι αρμοδιότητα του περιουσιακού σώματος, αλλά δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι να μην αδικούμε κανέναν. Παγκόσμιος. Δεν υπάρχει προηγούμενο εκένωσης περιοχής σε πολεοδομικά συγκροτήματα με τέτοιο πληθυσμό. Κύριε Αρχηγέ. Εγώ θέλω να... Αν μου επιτρέπετε, πριν ναι, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ματθεόπουλο που, αν δεν κάνω λάθος, στον κύριο Ματθεόπουλο που ήταν στον κύριο Αναστάκη, ποιος θέλει από τους υπαρχηγούς. Όποιος θέλει από τους υπαρχηγούς, γιατί το ζήτημα της εκένωσης, πριν δώσω το λόγο στον άρχηγο της αστυνομίας για το ζήτημα των αγνοωμένων, επειδή το ζήτημα της εκένωσης είναι ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί. Έχω την εκτίμηση ότι ο κ. Αναγνωστάκης, αν είναι εύκολο, να συμπληρώσει σε σχέση με το συγκεκριμένο, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πραγματικά συζητείται πολύ τις τελευταίες δύο και είναι από τα κέρια. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα για μένα. Θα δεχτώ ερωτήσεις, δεν θα κάνω μια τοποθέτηση, κύριε Υπουργέ. Όχι, συμπληρώστε για το θέμα της εκένωσης. Ωραία, για το θέμα της εκένωσης. Επειδή ήμουν ο κεντρικός διαχειριστής του σχεδίου διαχείρισης ανθρώπων απολειών. Ακούστε, η πυρκαγιά όντως κατέφυγε σε μια περιοχή, σε ένα μήκος 4.183 μέτρα σε μία ώρα και περίπου, όπως είπε ο κύριος Αρχηγός, και 30 λεπτά. Είχαμε νοτιοδυτικούς ανέμους με ρηπές 8 και 9 εμποφόρ. Για να έχουμε 8 και 9 εμποφόρ, έχουμε μια σταθερά πορεία ανέμων από 9 έως 10. Για το θέμα της λεωφόρου Μαραθώνος και σε σχέση με την εκένωση. Η ελληνική αστυνομία έκανε μια εξαιρετική δουλειά, αφήνοντας ελεύθερες τις εξόδους διαφυγής από το Μάτι προς τη Νέα Μάκρη αλλά και προς την Αθήνα. Ταυτόχρονα εμπόδισε τη διαδικασία της εσόδου. Παρατηρείται στο πεδίο ότι τα αυτοκίνητα που έχουν καεί, δεν μιλάω για τα σπίτια, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, τα αυτοκίνητα που έχουν καεί, τα αυτοκίνητα κοντά στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στη λεωφόρο Δημοκρατίας ή στις δύο παράλληλες γραμμές της παραλίας στο Μάτι. Εκεί υπήρχε πολύ μεγάλος συνωστισμός οχημάτων, είτε από παριθαριστές, είτε από μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι, εάν κάναν προσπάθεια διαφυγής ακόμα και 30 λεπτά νωρίτερα, πριν έρθει το κύμα και χτυπήσει την παραλία, θα επιταχύναν κατά 30 λεπτά νωρίτερα την πορεία τους προς την πυρκαγιά.
Τα καθοδικά, οι δρόμοι που κατεβαίνουν προς την παραλία, δηλαδή οι δρόμοι από τον βορρά προς τον νότο, η οδός Τρίτονος, η οδός Κιανής Ακτής, η οδός Ολόφος Ζούγκλα, από την αρχή της Λεωφόρος Μαραθώνος μέχρι την παραλία, έχουν καεί σε όλο το μήκος τα σπίτια και έχουν καεί και τα βρύα πάνω στα βράχια της θάλασσας. Το θερμικό κύμα ήταν τέτοιο που θα σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε μια τάξη μεγέθους όταν μιλάμε για απομακρύνσεις. Οι ζάντες των αυτοκινήτων, τον οποίο αριθμό δεν γνωρίζω, τον ξέρει η ελληνική αστυνομία καλύτερα, έχουν λιώσει όλες. Το αλουμίνιο τίκεται στους 660 βαθμούς Κελσίου. Για να κατασκευαστεί μια ζάντα, το βασικό υλικό πρόσμιξης είναι το τιτάνιο, το οποίο τίκεται στους 1666 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί τάξεις μεγέθους θερμοκρασίας μιλάμε. Ήδη σε ένα στρεσαρισμένο περιβάλλον, σε μια περιοχή η οποία επί σειρά ετών οι πυρκαγιές που ξεκινούσαν από την Ανατολή με δυτική κατεύθυνση και έτσι λοιπόν είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας ότι η Λεωφόρος Μαραθώνος είναι μια αντιπυρική ζώνη. Δεν το καλλιέργησε κανένας επίσημος φορέας. Θεωρώ ότι ήταν μια αυταπάτη η οποία δυστυχώς και με πολύ μεγάλη λύπη είναι άσχημο και βαρύ να διαχειρίζει ένα τέτοιο σχέδιο, να πρέπει και οφείλεις να το κάνεις με πολύ μεγάλο σεβασμό να συλλέγεις τις όρους 64 συνανθρώπους. Sorry, οι οποίοι το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι 27 από αυτούς, κάντε την αφαίρεση, δεν έχουν καν τα χαρακτηριστικά που έχουμε εμεί στα σώματα. Στην ερώτηση για την εκένωση. Μία εκένωση για να γίνει θέλει ένα σχέδιο. Όλα τα σχέδια απαιτούν ένα χρόνο. Δεν γίνεται αυτομάτως. Και τι εννοώ. Θέλουν ένα χρόνο να έρθουν τα λεωφορεία, να πάρουν τον κόσμο, να στηθεί ο μηχανισμός για να απομακρυνθούν. Δεν είναι αρεαλιστικό. Βεβαίως και όπως είπε ο κύριος Αρχηγός και αποτελεί τοποθέτησή του, έγιναν οι απαραίτητες υποδείξεις προτάσεις από την επικεφαλή της πυρκαγιάς. Είναι υλοποιήσιμο. Βεβαίως και έγιναν οι προσπάθειες από αυτό που δέχτηκε αυτή την οδηγία, τη συμβουλή, την πρόταση, έτσι όπως προβλέπει η διαδικασία. Μπορούσε να το υλοποιήσει. Ρωτάω, μπορούσε εντύμως και ειλικρινώς, αναλαμβάνοντας, ακούστε με λίγο προς την κοινότητα. Στην Κινέτα όμως έγινε. Τι πατέ? Στην Κινέτα όμως έγινε. Στην Κινέτα, σας πει ο κύριος Μαθιόπουλος, ακούστε λίγο. 4 χιλιόμετρα, 183 μέτρα, αν θέσουμε από το μισθό μας είναι στη διαστάσεις περίπου στην Αττική Οδό. Σε 30 λεπτά μπορείτε να προλάβετε, ο μέσος άνθρωπος 90 κιλών με καλή φυσική κατάσταση, χωρίς να καπνίζει, σε κατάσταση γρήγορου περπατήματος θέλει 11 λεπτά το χιλιόμετρο. Θέλει δηλαδή 44 λεπτά περπατώντας να διανύσει αυτή την απόσταση. Σας το λέω από την εμπειρία. Βεβαίως και με δύσκολα η υλοποίηση μου. Ευχής έργου θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Βεβαίως και η περιφέρεια Αττικής έστειλε 11 λεωφορεία. Μετά, για να απομακρυνθεί ο κόσμος ή να παρασυρθούν η βοήθεια. Μία και 20 το βράδυ, εγώ έδωσα την εντολή αποχώρησής τους, διότι μετά από 10-12 ώρες αναμονής, πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν δήλωσε την επιθυμία να απομακρυνθεί. Είχε επέλθει το συμβάν. Και καλά έκαναν οι άνθρωποι, έπρεπε να μείνουν να φροντίσουν τους οικείους τους και τα σπίτια τους. Και πώς θα σωθούν αυτός ο κόσμος? Συγχωρείτε. Προσπαθούμε, επιτρέψτε μου, προσπαθώ να οργανώσω μια συζήτηση. Υπάρχουν και άλλοι συναδελφοί σας οι οποίοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις και οι οποίοι δικαιούνται, εν πάση περιπτώσει, να πάρουν τον λόγο. Δεν έχει νόημα να κάνουμε διάλογο. Εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω, αν μου επιτρέπει ο αρχηγός και ο υπαρχηγός να μπω στα χωράφια τους, είναι πως ο ισχυρισμός, ανεξαρτήτως του αν έχει
ή δεν έχει αρμοδιότητα η πυροσβεστική, θέλω να το τονίσω, δεν έχει αρμοδιότητα η πυροσβεστική για την εκένωση. Είναι ζήτημα που αφορά τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε να επιρρύπτουμε ο ένας ευθύνη στον άλλον για το τι έγινε και το τι δεν έγινε. Επιτρέψτε μου. Δεν έχουμε επιρρύψει ευθύνη σε κανέναν, τουλάχιστον από τη μεριά της κυβέρνησης. Είναι ήδη στο πεδίο εκεί. Ναι. Λοιπόν, επιτρέψτε μου. Δεν θέλω να κάνουμε διάλογο. Επιτρέψτε μου. Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι η συνόψη, αν θέλετε, της απάντησης της πυροσβεστικής είναι ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο, το οποίο ολοκληρώθηκε σε μία ώρα περίπου και 20 λεπτά, μία ώρα και μία μισή ώρα και επί της ουσίας προξένησε και αυτούς τους τραγικούς θανάτους των ανθρώπων στην περιοχή, ήταν τόσο γρήγορο που σε καμία περίπτωση δεν θα υπήρχε δυνατότητα εκένωσης του συγκεκριμένου οικισμού, ο οποίος έχει 15 με 20 χιλιάδες κατοίκους. Μερικές φορές η αντικειμενική πραγματικότητα υπερβαίνει τη βούληση, υπερβαίνει τις δυνατότητες, υπερβαίνει αυτά τα οποία θα θέλαμε να μπορούμε να κάνουμε. Όταν το φαινόμενο κράτησε μια μισή ώρα και μια πόλη 20.000 ατόμων χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 5 ή 6 ώρες για να εκενωθεί, ίσως και μία μέρα ολόκληρη να χρειάζεται για να εκενωθεί μία πόλη 20.000 ανθρώπων, καταλαβαίνετε ότι ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να ολοκληρωθεί, ούτε καν να αρχίσει δεν μπορούσε, ένα τέτοιο σχέδιο. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι η αντικειμενική πραγματικότητα έτσι όπως περιγράφεται από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη συγκεκριμένη εμπειρία να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις. Είναι δυσάρεστο. Είναι. Θα θέλαμε να είναι διαφορετικό. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία και με βάση τον τρόπο με τον οποίο έχουν τοποθετηθεί όλες αυτές τις ημέρες οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, προκύπτει, τουλάχιστον εγώ προσωπικά είμαι πεισμένος από όσα έχω ακούσει από την πυροσβεστική, ότι δεν ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει εκένωση του οικισμού σε ένα διάστημα μια μισή ώρα. Οι εκένωσεις των κατασκηνώσεων είναι... Οι κατασκηνώσεις, κύριε Σπυρόπουλε, έχουν μια εντελώς διαφορετική δομή, δεν αποτελούν οικισμούς, έχουν ειδικά σχέδια και το προσωπικό το οποίο απαιτείται για τις εκενώσεις τους βρίσκεται εντός των κατασκηνώσεων. Επομένως, το να συγκρίνουμε έναν οικισμό 20.000 ανθρώπων με μια κατασκήνωση η οποία είναι οργανωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εκενωθεί σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κατά τη γνώμη μου είναι άστοχο, άκερο και δεν έχει και κανένα νόημα να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτού του τύπου τις συγκρίσεις. Η πυροσβεστική έχει δώσει τις απαντήσεις σε σχέση με το αν μπορούσε ή δεν μπορούσε να γίνει συγκεκριμένη εκένωση. Από εκεί και πέρα ο κόσμος ακούει. Βεβαίως δεν θα μπορέσουμε ποτέ και δεν θέλουμε να εμποδίσουμε τη δημόσια συζήτηση επί του θέματος. Η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί, ο καθένας θα έχει τις απόψεις του και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει αν οι πυροσβέστες, οι αρμόδιες αρχές μπορούσαν ή δεν μπορούσαν να δράσουν διαφορετικά. Πάμε στην επόμενη. Όχι, κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι. Υπήρξαν καταγγελίες από κατοίκους στο Μάτι ότι ουσιαστικά κανείς δεν τους είχε ενημερώσει σε περίπτωση πυρκαγιάς τι θα πρέπει να κάνουν. Αρκετοί εξ αυτών είπαν ότι όταν προσπάθησαν να κατευθυνθούν προς την Λεωφόρο Μαραθώνος υπήρχαν άνθρωποι, συγκεκριμένα αστυνομικοί, οι οποίοι τους υποδείχναν να κατευθυνθούν προς τις παραλίες, οι οποίες ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν, καθώς δεν υπήρχαν εκεί πέρα πλωτά μέσα για να τους απομακρύνουν με ασφάλεια. Κάποιοι εξ αυτών δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια αυτή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους, τα οποία στη συνέχεια τα βρήκαν απαθρακωμένα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων στο τι πρέπει να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, κινήθηκαν δηλαδή ουσιαστικά από μόνοι τους και εάν τυχόν υπήρξαν πραγματικά αστυνομικοί οι οποίοι τους υποδείκνυαν να κατευθυνθούν προς την παραλία, καθώς η Λεωφόρο Μαραθώνος ουσιαστικά είχε κλείσει από τα πολλά αυτοκίνητα. Ευχαριστώ. Πριν πάρει το λόγο ο κύριος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, θα ήθελα να υπενθυμίσω για όλους τους χρόνους. Είναι βασικό στοιχείο ο χρόνος. Η όλη καταστροφή έγινε σε μια μισή ώρα. Μα δεν υπήρχαν έτοιμα τα πλοιαράκια για να μεταφέρουν τον κόσμο. Είναι δυνατόν να υπάρχουν έτοιμα τα πλοιαράκια και πρέπει να κινητοποιηθούν από κάπου, να πλέψουν μέχρι το σημείο της καταστροφής. Κάτι που έγινε, χρειάζονται χρόνο όλες αυτές οι προετοιμασίες και όλες αυτές οι κινητοποιήσεις και όλες αυτές οι μεταφορές.
με αυτόματο τρόπο μακάρι να γίνονταν. Κύριε Αρχηγέ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή της Ραφίνας, στην ευρύτερη περιοχή Νέας Μπάρκης Ραφίνας, είναι κάτι 6 και 50. 17 και 45 η φωτιά φτάνει στο Λύριο Ίδρυμα και αρχίζει να φαίνεται από τη μεριά στο Βουτζά και αρχίζει να φαίνεται πλέον από την περιοχή της Λεωφόρος Μαραθώνος και της παραλιακής ζώνης. Στις 6 και 12 ο ταξίαρχος ο κύριος Βουτζελάς, που είναι ο επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, τηλεφωνεί και δίνει την εντολή στον διοικητή τροχέας να κλείσει την Λεωφόρο Μαραδόνος στο ύψος της διασταυρώσεως με την προς Ραφίνας, στον κόμβο Φλέμινγκ και στην περιοχή της Νέας Μάκρης, στον κόμβο Διονύσου. Μόνον όμως τα στόμια εισόδου. Τα στόμια εξόδου της Λεωφόρου Μαραδόνος παρέμειναν πάντα ανοιχτά. Και αυτό γιατί αυτοί που κινούνται στον χρόνο αυτό να εξέλθουν με ασφάλεια και να ελευθερωθεί ο δρόμος, αυτοί που επιχειρούσαν από το παράλιο μέτωπο με τους κάθετους παρόδιους δρόμους να ανέβουν στη Λεωφόρο Μαραθώνος και αυτοί να κινηθούν είτε προς τη Νέα Μάκρη είτε προς τη Ραφίνα, η είσοδος κυρίως είναι προς την Νέα Μάκρη, προς το Διόνυσο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η τροχέα έβαλε την κίνηση των αυτοκινήτων αντίθετα στο δρόμο και τους έβγαλε από την περιοχή προς την Ραφίνα. Ένας τρίτος λόγος βασικός ήταν ότι ο δρόμος έπρεπε να απελευθερωθεί για να διευκολυθεί η κίνηση των περιοριστικών οχημάτων, των βιτιοφόρων, των ΟΤΑ, των ασθενοφόρων και της ελληνικής αστυνομίας. Η εντολή δίνεται για την διακοπή της εισόδου των δύο στομίων στο δρόμο στις 6 και 13. Στις 6, 18 και 22 και 25 περίπου έχουμε το πρώτο πέρασμα της φωτιάς στην περιοχή στο Μάτι, στην Κιανή Ακτή. Η Λεωφόρο Μαραθώνος ήταν ανοιχτή και στην είσοδο και στην έξοδο μέχρι τις 6 και 13 λεπτά. Διεκόπη οριακά μόνο για 10 λεπτά, οριακά το επαναλαμβάνω, και κρίσιμα για να μπορέσει ένας δρόμος. Το μέτωπο της φωτιάς ήταν 3 χιλιόμετρα, 2,5 με 3 χιλιόμετρα. Έπρεπε να διάσουμε έναν δρόμο με δύο κατευθύνσεις μέσα σε 10 λεπτά, 3 χιλιόμετρων που ήταν η φωτιά που έρχονταν να περάσει το δρόμο, πέραν του γεγονότος ότι έπρεπε να κινηθούν και με ασφάλεια τα αυτοκίνητα του περιοριστικού σώματος. Εάν η τροχέα δεν έκανε αυτή την ενέργεια, σήμερα μπορεί να βρισκόμαστε σε μια τραγική εικόνα ενός δρόμου με καμένα 500 έως 1000 αυτοκίνητα. Είμαι περήφανος για τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Έκαναν εξαιρετική δουλειά, αποτελεσματική δουλειά, σε πολύ κρίσιμους οριακά χρόνους. Γιατί εάν δεν προλάβαινε να διάσει ο δρόμος από τα αυτοκίνητα, σήμερα θα ζητώ το ευθύνες από την ελληνική αστυνομία για την πυρκαγιά, για την ολοσχερή καταστροφή οχημάτων που εκκινούνται στο Λεωφόρο Μαραθώνος. Με απόλυτη βεβαιότητα, σήμερα η ελληνική αστυνομία καταθέτει πως η επέμβαση των υπηρεσιών της τροχέας κυρίως στον κρίσιμο χρόνο ήταν απολύτως σημαντική και καθοριστική για τη ζωή των συνανθρώπων μας. Στους κάθετους δρόμους που οδηγούσαν από το παράλιο μέτωπο του Αγίου Ανδρέα της Νέας Μάκρης, από το Μάτι και προς το μέρος της Ραφίνας, δεν υπήρχαν αστυνομικοί οι οποίοι εμπόδιζαν την κίνηση προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος με σκοπό να φύγουν δεξιά, όπως βλέπουν το βουνό, προς την περιοχή της Νέας Μάκρης και του Διονύσου. Απεναντίας, οι αστυνομικοί που εκκινούνται με τα περιπολικά επί της Λεωφόρου πολλές φορές βοήθησαν τα οχήματα που είχαν επιλέξει
στον κρίσιμο χρόνο να φτάσουν στη λεωφόρο, Μαραθώνος, επέλεξαν δηλαδή έγκαιρα να φτάσουν στη λεωφόρο Μαραθώνος, να κινηθούν είτε προς τη Νέα Μάκρη, είτε και αντίστροφα στο ρεύμα, ανάποδα στο ρεύμα της λεωφόρου Μαραθώνος, για να βγουν από την περιοχή της προς τη Ραφίνα. Δεν υπήρξε κανείς αστυνομικός στη συμβολή των δρόμων, ούτε και σε προηγούμενα στάδια των κάθε των παρόδιων οδών που να εμπόδιζε την κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, αυτά που γίνονται, ο δρόμος κλείνει 6 και 13. Η φωτιά έχει έναρξη 5 παρα 10. Επιτρέψτε μου πραγματικά να πω πως έφυγαν, αν όχι χιλιάδες, εκατοντάδες αυτοκίνητα, πολλές εκατοντάδες αυτοκίνητα, οι οποίοι κινήθηκαν επί των παρόδιων κάθε των οδών το παράλληλο μέτωπο μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος, είτε προς τη Ραφίνα είτε προς τη Νέα Μάκρη. Εξάλλου αυτό είναι αυταπόδεικτο από το γεγονός ότι μια περιοχή στην κρίσιμη καλοκαιρινή παραχρηστική περίοδο, πώς 1.500 άνθρωποι μέσω της θαλάσσης σώζονται και οι υπόλοιποι πού βρίσκονται, από πού φεύγουν. Από τους δρόμους φεύγουν, από τους κάθετους δρόμους από... που οδηγούν στη λεωφόρο Μαραθώνος και τους οδηγούν οι αστυνομικοί είτε προς τη Νέα Μάκρη είτε προς τη Ραφίνα. Η ελληνική αστυνομία εκτιμά ότι όσοι εκ των συνανθρώπων μας επέλεξαν πολύ έγκαιρα, βλέποντας την φωτιά, να κινηθούν προς τη λεωφόρο Μαραθώνος, ήταν πράγματι αυτοί οι οποίοι κινήθηκαν ελεύθερα, ανεμπόδιστα, αφού από τις 6 παρατέταρτο μέχρι τις 6 και 13 που έκλεισε ο δρόμος, μόνο για την είσοδο, ποτέ για την έξοδο, το επαναλαμβάνω, η κίνηση των συμπολιτών μας στην περιοχή εκείνη ήταν ελεύθερη. Η προσπερασμότητα του δρόμου ήταν ελεύθερη. Δεν παρεμποδίστηκε κανείς. Η αστυνομία παρεμπόδισε τους ανθρώπους να μπουν στον χώρο που εξελισσόταν η πυρκαγιά, όχι να αποτρέψει να φύγουν από τον χώρο. Ευχαριστούμε τον αρχηγό. Παρακαλώ. Κύριε Τόσκα, θέλω να επιμείνω σχετικά με τη φωτογραφία την επίμαχη που απαντήσατε και στον Θοδωρή, ότι από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά που σκότωσε μέχρι τώρα 83 επίσημα. Αν έχει αλλάξει και το νούμερο, να μας ενημερώσετε. Ποιο είναι αυτό το έβριμα τελικά που σας βεβαιώνει ότι είναι εμπρισμός? Βλέπουμε και στη φωτογραφία ότι δίπλα είναι και σπίτια. Αν υπάρχουν μαρτυρίες ατόμων που είδαν κάποια κίνηση, κάποιο άτομο, και αν πιστεύετε ότι θα βρεθεί ο άνθρωπος που έβαλε την πυρκαγιά και κάηκαν 83 άνθρωποι. Ναι, υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων. Από εκεί πέρα δεν θέλω να συμπληρώσω τίποτα άλλο. Εννοώ καταθέσεις. Ότι τον είδα. Καταθέσεις, επίσημες καταθέσεις στο... Ότι είδαν κάποιον να βάζει φωτιά. Ακριβώς. Ακραία καιρικά φαινόμενα είχαμε και θα ξαναέχουμε. Την προσπάθεια και τις προσπάθειες όσων συμμετείχαν στην κατάσταση φωτιάς, πυροσβεστών και αστυνομικών, νομίζω δεν τις αμφισβητεί κανείς. Όμως τα σενάρια δεν μπορεί να μην προβλέπουν την άσχημη εξέλιξη μιας υπόθεσης. Μια εγκαίνωση που να θέλει 5-6 ώρες, όμως μια εγκαίνωση που να γίνει σε 9,5 ώρα. Δεν γίνεται μια έκθεση. Εγώ συγγνώμη και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Καταλαβαίνω ότι αν αύριο το πρωί πάω ξύλο, ξαναγίνει μια παρόμοια φωτιά σε μια άλλη περιοχή, σε τέτοιες καταστάσεις θα έχουμε πάλι 80 νεκρούς. Επειδή είναι ανθρωπίνως αδύναμο. Δεν μπορούμε να δούμε το πράγμα αυτό στην ελληνική κοινωνία, νομίζω. Και σκεφτόμαστε και μια άλλη παράμετρο. Η φωτιά ξέσπασε Δευτέρα. Αν ήταν Κυριακή που οι παραλίες ήταν γεμάτες, τι θα γινόταν? Η πρώτη ερώτηση μου είναι αυτή, αν επιμένετε να λέτε ότι τελικά ο καιρός και οι συνθήκες ήταν αυτές που δεν επέτρεψαν να γίνει η εγκαίνωση. Τα σχέδια τα επιχειρησιακά, τα ακραία σενάρια που να προβλέπουν. Αν είχατε χρόνο να κάνετε την εγκαίνωση σε 5, 6, 7, 8, 10 ώρες, προφανώς θα γινόταν και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όμως έπρεπε να γίνει μια εγκαίνωση σε 1,5 ώρα. Δεύτερη ερώτηση. Θεωρείτε σωστή την επιλογή της πυροσβεστικής να δοθεί το νούμερο του 199, ένα νούμερο δηλαδή το οποίο είναι για άμεση ενημέρωση στις οικογένειες των αγνοωμένων ή σε όποιον ήθελε να δηλώσει ένα αγνοούμενο? Ένας αγνοούμενος, παραδείγματος χάρη, να φέρει το 199,
να δηλώσει ένα οποιοδήποτε όνομα, προφανώς είναι απόλυτα λογικό κατά τη γνώμη μου, ότι δεν θα ήθελε να δώσει ένα όνομα και να κλείσει το τηλέφωνο, θα χρειαζόταν μια ψυχολογική υποστήριξη. Μάλλον το 199 είναι για να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη. Ο δεύτερος πολίτης θα ήθελε να αναγγείλει μια φωτιά, θα μπορούσε να το κάνει. Γιατί δεν δόθηκε, παραδείγματος χάρη, ένας πενταψήφιος αριθμός και να φύγει το βάρος αυτό από την πυροσβεστική, η οποία, όπως είπατε κι εσείς, έπρεπε να σβήσει, να διαχειριστεί τον κόσμο της, την κόπωσή της και ενδεχομένως πάω ξύλο μια άλλη φωτιά, ένα άλλο μέτρο, μια και φαίνεται ότι υπάρχουν διάφοροι που θέλουν να βάλουν φωτιές. Ευχαριστώ. Θέλω να απαντήσω εγώ. Υπηρεσιακό. Δηλαδή, αν υπάρχει μια φωτιά σε μια αντίστοιχη περιοχή λίγο πιο κάτω, ενδεχομένως θα υπάρχουν πάλι 80 νεκροί. Επίσης, η φωτιά ξέσπασε και πρωινές ώρες. Αν ξεσπούσε βραδινές ώρες, δεν γινόταν. Θα σας απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας που αφορά την εκδήλωση και τη δυνατότητα. Νομίζω είπα πια κάποια πράγματα προηγουμένως. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, η πραγματικότητα πολλές φορές υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Φυσικές καταστροφές γίνονταν, γίνονται και θα εξακολουθήσουν στο μέλλον να γίνονται. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να εξηγήσουμε είναι ότι με βάση τα όσα μας έχει ενημερώσει η αρμόδια αρχή, η πυροσβεστική, και με βάση την εμπειρία της, ήταν τέτοια η ένταση του φαινομένου, ήταν τέτοια η, πώς να πω, η συνδρομή συγκεκριμένων παραγόντων που έδρασαν όλοι μαζί, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αδύνατον να γίνει κάτι διαφορετικό. Κύριε, και ξαναείπα, επιτρέψτε μου να σας πω, εγώ δεν μπορώ να σας απαγορεύσω να έχετε τη γνώμη σας, να κρίνετε με βάση αυτά τα οποία θα σας πει η πυροσβεστική, εγώ, οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος, θα απαντήσει. Οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος κλπ. Αν δεν μπορείτε να πιστείτε από αυτά τα οποία σας λένε, προφανώς θα συνεχίσετε. Κύριε Υπουργέ, εγώ να πιστώ. Εντάξει, σας ρωτώ. Αύριο το πρωί θα έχουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Σε μια αντίστοιχη περιοχή. Θα φέρουμε, θα μπορούμε να ρωτήσουμε και τον μετεωρολόγο. Οι άνεμοι οι οποίοι καταγράφηκαν στην περιοχή, δυτικοί καταβατικοί άνεμοι, είναι οι υψηλότερης έντασης. Επιτρέψτε μου, κύριε, ήταν οι υψηλότερης έντασης άνεμης. Ήταν οι υψηλότερης. Θα ξαναφυσήξει πάρα πολύ δυνατά. Ήταν. Υπάρχει μια διπλανή αντίστοιχη περιοχή με τέτοιο κόσμο. Και μάλιστα όχι Δευτέρα πολύ, αλλά Κυριακή μεσημέρι πολύ κάνουν μπάνιο. Θέλετε να ακούσετε την απάντηση ή θέλετε να κάνετε τον τοποθέτηση? Θέλω να ακούσω την ίδια απάντηση. Ναι. Θα πάρετε την απάντηση που θέλω να σας δώσω. Δεν θα πάρετε την απάντηση που θέλετε να ακούσετε. Τι να κάνουμε τώρα, εμένα ρωτάτε. Θα μιλήσω. Την ίδια απάντηση. Εντάξει, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό το οποίο θέλετε να ακούσετε. Δεν θέλω την ίδια απάντηση. Δεν θέλω να μου δώσετε καμία απάντηση. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι και με βάση τη μετεωρολογική υπηρεσία δεν θα συνεχίσουμε το διάλογο. Και με βάση τη μετεωρολογική υπηρεσία, και αν θέλετε μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον μετεωρολόγο, οι συγκεκριμένοι άνεμοι ήταν οι υψηλότερες έντασης άνεμοι που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 8 χρόνια. Που γίνεται μάλιστα καταγραφή, διότι πριν από αυτά τα 8 χρόνια δεν γινόταν τέτοιου τύπου καταγραφή, έτσι όπως ενημέρωσε το αστεροσκοπείο Αθηνών δύο μέρες πριν σε ένα αναλυτικότατο δελτίο τύπου. Αν αυτό δεν σας αρκεί, δεν έχω, τουλάχιστον από τη δική μου μεριά δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, η κάθε περίπτωση έχει τη μοναδικότητά της. Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε ή ίσως και να κατηγοριοποιήσουμε τις διάφορες περιπτώσεις. Πλην όμως, εάν νομίζετε ότι ήταν εύκολη περίπτωση η εκένωση ή όλη η επιχείρηση σε μια περιοχή που αν πάτε, αν την επισκεφτείτε, θα δείτε ότι δεν είναι τετραγωνισμένη. Οι δρόμοι δεν οδηγούν στη θάλασσα. Οι δρόμοι οδηγούν πουθενά. Είναι οφειοειδής. Εκεί δηλαδή που δεν έγιναν οι καταπατήσεις, έγιναν δρόμοι, να μιλήσουμε καθαρά. Και όταν φτάσει κάποιος στη θάλασσα, γιατί πηγαίνω σε αυτή την περιοχή από μικρό παιδί, πρέπει να διανύσει μια απόσταση γύρω στα 100 μέτρα για να βρει ένα στενό διαδρομάκι του 1,5 μέτρου πλάτους για να φτάσετε τη θάλασσα που έχει γκρεμόμετα. Λοιπόν, εάν νομίζετε ότι είναι όλα αυτά εύκολα, δεν είναι παντού έτσι. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν στρεβλώσεις διαχρονικές που πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη και πρέπει να εξετάζουμε και αυτή την περίπτωση σε σχέση με αυτές τις στρεβλώσεις. Αυτό ήθελα να πω.
Για τον αριθμό 199, βέβαια είναι θέμα υπηρεσιακό. Δούλεψε όμως το σύστημα. Και από εκεί πέρα, αν θέλει ο αρχηγός, μπορεί να συμπληρώσει. Δεν υπήρξε πρόβλημα, οπότε. Ακριβώς. Δούλεψε το σύστημα. Δεν υπήρξε πρόβλημα. Δεν υπήρξε εμπλοκή στην επιχείρηση. Σας ευχαριστούμε. Δούλεψε το σύστημα. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοί σας, τους οποίους πρέπει να σεβαστείτε, διότι θέλουν να κάνουν και αυτοί ερωτήσεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Αρχικά προς τον αρχηγό της Πυροσβεστικής. Κύριε Αρχηγέ, είπε και ο κύριος εκπρόσωπος πως αυτή ήταν η ισχυρότερη άνεμη τα τελευταία 8 χρόνια. Και γνωρίζουμε πως έφτασαν και 10 από φόρο. Πιο πριν δεν καταμετρούνταν, έτσι. Για πάρα πολλά χρόνια ισχυρότερη άνεμη, αλλά επειδή. Υποθέτω ήσασταν ενημερωμένος για αυτούς τους άνεμους που έπαιρναν στην περιοχή όταν ξεκίνησε το μέτωπο. Έχουμε ακούσει, υπάρχει πολλή συζήτηση, ότι η πυροσβεστική είχε στραμμένα τα μέσα της στην Κινέτα, που ήταν το πρώτο μεγάλο μέτωπο. Αν θεωρείτε ότι με αυτά τα δεδομένα αυτών των ανέμων έγινε μια λάθος εκτίμηση και είχε στρέψει η πυροσβεστική το ενδιαφέρον της εκεί, με αποτέλεσμα να μην αξιολογήσει σωστά το μέτωπο. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, σχετικά με τους ανθρώπους οι οποίοι κατέφυγαν στην παραλία. Πρώτα απ' όλα, αν υπήρξε κάποια ενημέρωση από την αστυνομία στον κόσμο να κατευθυνθεί προς ένα σημείο ή αν αυθόρμητα κατέβηκαν στην παραλία και κάτι ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι κολυμπούσαν και ήταν στη θάλασσα. Το φαινόμενο μπορεί να κράτησε μια μισή ώρα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι μας λένε στα ρεπορτάζ ότι κολυμπούσαν 4 και 5 και περισσότερες ώρες στη θάλασσα. Πότε πήρατε μια απόφαση να πάτε να τους βοηθήσετε και γιατί έπρεπε να κολυμπήσουν γέροι άνθρωποι 5 ώρες στην θάλασσα? Και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στις ευθύνες τις διαχρονικές, στη ρημοτόμηση της περιοχής και στο πρόβλημα που υπάρχει. Τι πρωτοβουλίες θα πάρετε σχετικά με αυτό, αφού σε όλες και σε άλλες πολλές περιοχές υπάρχει πρόβλημα? Θα γκρεμίσετε κάτι, θα αλλάξει κάτι? Σε ό,τι αφορά το απόλυτο συντονισμό και την, σε ό,τι αφορά τα σημεία που έπρεπε να συγκεντρωθούν οι άνθρωποι στις παραλίες και στη συνέχεια την μεταφορά τους με τα όποια πλοιάρια. Συγγνώμη, έχετε σχεδιάσει ποτέ τη μεταφορά με μία βάρκα δύο ανθρώπων? Μιλάμε για κάποιες χιλιάδες. Ή εκατοντάδες, συγγνώμη. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι ξαφνικά, μέσα σε καταστροφή η οποία διήρκησε μια μισή ώρα, να οδηγηθεί αυτός ο κόσμος όπου οδηγήθηκε ή να κατευθυνθεί και στη συνέχεια να μεταφερθεί. Οι αυτοματισμοί είναι ωραία πράγματα στο μυαλό μας. Πλην όμως σε τέτοιες καταστροφές που έγιναν σε πολύ μικρό χρόνο, με τεράστιες ταχύτητες, βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί πόσο δύσκολο είναι και πόσο, αν θέλετε, προσπάθεια χρειάστηκε, αλλά και πόσοι άνθρωποι σώθηκαν. Και κατασκηνώσεις εκενώθηκαν, παιδικές, και άνθρωποι σώθηκαν και δυστυχώς υπήρξαν και αυτές οι απώλειες. Αλλά λάβετε υπόψη σας την τεράστια προσπάθεια που καταβλήθηκε σε πολύ μικρό χρόνο και αν θέλετε το συντονισμό που χρειάστηκε για να πετύχει αυτή η προσπάθεια στο βαθμό που πέτυχε. Δεν ρωτήθηκε η πωλήση να πάει ο στρατός? Τι ώρα πάρθηκε η απόφαση ότι υπάρχει κόσμο στην παραλία, πρέπει να πάμε? Τι ώρα πήρε? Όταν έγινε φανερό το θέμα της κατεύθυνσης της φωτιάς και τη συγκέντρωση κόσμου στις παραλίες, εκείνη την ώρα έγιναν και οι συντονισμοί και οι μετακινήσεις με ό,τι πλοιάρια ήταν δυνατόν να βρεθούν εκείνη τη στιγμή. Αν μου επιτρέπεις, παρακαλώ, κύριε Βουλή. Επίσης, το ναυτικό έχει κάνει αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε την περιοχή. Ακριβώς. Για τις δυσκολίες που είχαν τα πολεμικά, τα αρματαγωγά πλοία του ναυτικού να προσεγγίσουν στην παραλία. Καθώς όπως ξέρετε είναι ριχά τα νερά και αυτά τα πλοία τα οποία κινητοποιήθηκαν ούτως ή άλλως δεν είχαν τη δυνατότητα να πλησιάσουν στη συγκεκριμένη παραλία. Επίσης έχει κάνει και το λιμενικό ανάλογη αναλυτική ενημέρωση και πρέπει να υπενθυμίσω ότι καταφέραμε εκείνη την ημέρα το βράδυ να σώσουμε περίπου 815 ανθρώπους με μεταφορές οι οποίες ολοκληρώθηκαν από το λιμενικό. Τώρα, σε σχέση με το άλλο
τμήμα του ερωτήματός σας για το τι πρόκειται να κάνουμε με τον συγκεκριμένο οικισμό. Εχθές έγινε η ανακοίνωση από τη μεριά της κυβέρνησης ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και ήδη νομίζω ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που νομοθετεί τη λίστα μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες οδεύει προς το Εθνικό Τυπογραφείο, αν δεν έχει ήδη εκδοθεί. Στο τέλος της παρουσίασης είπαμε ότι η ανοικοδόμηση και η αποκατάσταση των ζημιών της περιοχής θα γίνει, αλλά και η αποζημίωση των κατοίκων θα γίνουν στη βάση ενός νέου χωροταξικού, οικιστικού και αντιπυρικού σχεδιασμού. Δηλαδή, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, αξιοποιώντας όλες τις αρμόδιες αρχές, αλλά ακόμα και μελέτες. Για παράδειγμα, ξέρω ότι σήμερα το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο έχει κάνει πρόταση να καταθέσει δωρεάν μελέτη για τον ανασχεδιασμό της περιοχής. Θα αξιοποιηθούν όλες αυτές οι μελέτες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν οικισμό ο οποίος δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά που αυτή τη στιγμή έχει ο οικισμός το Μάτι. Δηλαδή, δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης η αποκατάσταση των ζημιών να γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη ακριβώς αυτό το διαχρονικό ρημοτομικό και χωροταξικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και αυτή η περιοχή αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Παράκληση και ελέγξτε πού βρισκόταν η φρεγάτα, νομίζω ήταν στην περιοχή της Άνδρου, πόσο χρόνο χρειάζεται να πάει ένα πλοίο. Με συγχωρείτε. Πού βρισκόταν η φρεγάτα, πόσο χρόνο χρειαζόταν να πάει. Όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι που κολυμπούν δεν μπορούν να ανέβουν σε μια φρεγάτα. Χρειαζόταν να φορτωθούν ελαστικές λέμπη, να πάρουν αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες για να περισυλλεχθεί ο κόσμος που κολυμπάει σε αβαθή ύδατα και στη συνέχεια να φορτωθεί σε μεγάλα πλοία. Σκεφτείτε όλες αυτές τις δυσκολίες. Οι αυτοματισμοί μακάρι να υπήρχαν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις διασώσεων, μαζικών διασώσεων, που είναι το μεγάλο πρόβλημα παγκόσμια, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται μόνο έτσι, παρά μόνο στη φαντασία μας. Θέλετε να επαναλάβετε την είναι κάτι που δεν καλυφθήκατε. Είναι το σημείο της πυροσβεστικής, αν θέλετε, επειδή αναφέρατε ότι ήταν ισχυρότερη άνεμη τα τελευταία 8 χρόνια. Υποθέτω το γνωρίζατε τη στιγμή που ξεκινούσε η εστία της φωτιάς. Είδατε φλόγες να κινούνται με 100 χιλιόμετρα την ώρα προς έναν οικισμό γεμάτο με χιλιάδες ανθρώπους και ήσασταν εκείνη την ώρα σε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο στην Κινέτα. Αν έγινε εκείνη τη στιγμή μια λάθος εκτίμηση, αν το καταλαβαίνετε τώρα μετέπειτα ότι ίσως θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι πιο γρήγορα από την πυροσβεστική. Η ταχύτητα του μεταφορά δεν είναι. Ναι. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Όχι. Τέλος πάντων, θα σας απαντήσει μετά ο κύριος Αρχηγός για τις λεπτομέρειες. Ένα πράγμα έγινε ταχύτατα και έγινε την πρώτη στιγμή που αναφέρθηκε η πυρκαγιά στην Ταουπεντέλης. Η μεταφορά των αεροπορικών, των εναέριων μέσων, αυτά μπορεί να μεταφερθούν πολύ γρήγορα. Των περισσότερων εναέριων μέσων, δηλαδή ουσιαστικά εκτός από ένα ελικόπτερο που έσβηνε εκείνη την ώρα μια φωτιά που ήταν στα δηληστήρια και καταλαβαίνετε τους κινδύνους εκεί, έγινε ταχύτατη μεταφορά των αεροπορικών μέσων στην περιοχή της Νταουπεντέλης. Την ίδια στιγμή, γιατί είπα και πριν, ωραία είναι να τα σκεφτόμαστε στο χαρτί, αλλά στην πράξη με ανέμους 11 μποφόρο, την ίδια στιγμή ξέρετε ότι κλείσαν τα αεροδρόμια της Ελευσίνας και της Τανάγρας και σκεφτόμαστε πού θα προσγειωθούν τα εναέρια μέσα, σκεφτόμαστε το Βενιζέλος προς στιγμήν, αλλά μετά ευτυχώς άνοιξαν τα αεροδρόμια, τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα πετούσαν και προσπαθούσαν να προσβάλλουν το μέτωπο της φωτιάς, την αιχμή του μετόπου όπου υπήρχε τέτοιο σύννεφο καπνού που δεν μπορούσαν να μπουν μπροστά και να σβήσουν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα και χτυπούσαν και πλευρικά και προσπαθούσαν με χίλιες δυσκολίες, με 11 μποφόρ, με ρηπές ανέμου 11 μποφόρ εκείνη την ώρα να σταματήσουν αυτό το μέτωπο και δυστυχώς δεν μπόρεσαν. Λάβετε παρακαλώ αυτές τις δυσκολίες και ψάξτε σε πόσο χρόνο, σε λεπτά έγινε αυτή η μεταφορά των εναέριων μέσων από το ένα μέτωπο στο άλλο. Επιτρέψτε μου. Αρχηγέ. Το μόνο που θα ήθελα να πω, θα σας κούραζα αν έλεγα
Επισήμως εδώ, σχετικά με την δασική πυρκαγιά στο Γουτσά Καλλιτεχνούπολη, την κλιμάκωση των εναέριων μέσων. 16 και 49 είναι η έναρξη της πυρκαγιάς. Γίνεται εκτροπή στις 16 και 50 από την Κινέτα προς το Βουτσά. Δηλαδή, καταγράφεται το χρόνο. Ελικόπτερο που ύπταται σε άλλη πυρκαγιά εκτρέπεται και πηγαίνει στο Βουτσά. Ώρα εντολής απογείωσης ενός S64 από αεροδρόμιο Ελευσίνας 16 και 50. Αδυναμία απογείωσης λόγω ισχυρών ανέμων. Είναι επισήμως αυτό. Πλευρική άνεμη στην Ελευσίνα 11 από φόρε. Ώρα εντολής απογείωσης S2 CL215 από αεροδρόμιο Ανδραβίδας 17. Ώρα εντολής απογείωσης S2 CL215 από αεροδρόμιο Σάμου 17.00. Ώρα εντολής απογείωσης S3 CL215 από αεροδρόμιο Τανάγρας 17 και 20. Ώρα εντολής απογείωσης ενός S64 από αεροδρόμιο Ελευσίνας, νέα εντολή. Επιτέλους πετυχαίνει. Ανοίγει το αεροδρόμιο 17 και 37. Ώρα εντολής απογείωσης ενός S64 από αεροδρόμιο Ελευσίνας 18 και 12. Ώρα εκτροπής ενός CL415 από Μέγαρα σε Νταού Πεντέλης 18 και 15. Ώρα εντολής απογείωσης ενός CL215 από αεροδρόμιο Τανάγρας 18 και 24 και σας κούρασα. Έχει κι άλλα. Λοιπόν, εγώ απλώς θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου, όπως και ο αρχηγός της αστυνομίας, είμαι υπερήφανος που προείσταμε αυτού του προσωπικού που έδωσε πάρα πολλά, διακινδύνευσε και έκανε πάρα πολλές διασώσεις σε αυτή την πυρκαγιά. Έκανε πάρα πολλές διασώσεις. Είμαι υπερήφανος για αυτούς. Με την έναρξη της πυρκαγιάς στην Ταο Πεντέλης, δύο οδηγίες δόθηκαν άμεσα. Η μεταφορά των εναέριων μέσων που σας είπα και η εκένωση των παιδικών κατασκηνώσεων. Λοιπόν, θα πάρουμε άλλες τρεις ερωτήσεις. Καθώς βλέπω αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τρεις που θέλουν να ρωτήσουν. Παρακαλώ. Θα απαντήσετε σε... Αραμπέτσικας από Μέγαρα TV. Πού είναι, εδώ. Είπατε προηγουμένως, επιστρέφω στα περί εκένωσης, πως είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ στην Κινέτα έζησα, είδα με τα μάτια μου τον Δήμαρχο να απευθύνεται προς πυροσβέστες και προς αστυνομικούς, ψάχνοντας τους επικεφαλείς και ζητώντας τους να εκκαινωθούν οι οικισμοί. Θα ήθελα να ξέρω η διαδικασία πώς έχει. Θα έπρεπε, για να δούμε το αντίστοιχο τι έπρεπε να γίνει στην άλλη περίπτωση της Ανατολικής Αττικής. Γιατί στα Μέγαρα, στην Κινέτα, στο κομμάτι αυτό όλα πήγαν καλά. Ζητάει, ψάχνουν επικεφαλής επιτόπου, ζητάει από κάπου, ποια είναι η διαδικασία. Και αν μπορεί η πυροσβεστική αστυνομία, κρίνοντας από μόνο τους πως η κατάσταση του απαιτεί, να κάνει την εκένωση της περιοχής. Και θα ήθελα και μία ερώτηση προς τον αρχηγό της πυροσβεστικής σχετικά με τα αεροπλάνα που πέταξαν. Η πρώτη ενημέρωση έλεγε το 10.30 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, 3 αεροσκάφη στα Γεράνια και 2 η ώρα 5 αεροσκάφη. Επειδή κάτοικοι της περιοχής το αμφισβητούν αυτό, να μου το επιβεβαιώσετε και αν δεν ισχύουν τα νούμερα, για ποιο λόγο δεν πέταξαν τα αεροπλάνα. Καταρχάς, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Η Κινέτα δεν είναι μάτι. Η κατεύθυνση της πυρκαγιάς προς την Κινέτα δεν γινόταν με τις ταχύτητες που συζητάμε εδώ στην περιοχή της Νταού Πεντέλης. Και δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες σε ό,τι αφορά και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς και την ταχύτητα της πυρκαγιάς και τις δυνατότητες εκένωσης. Άρα μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Με τα αεροπλάνα, οι όποιες πτήσεις γίνονται δεν μπορεί να αμφισβητηθούν γιατί καταγράφονται από την πυροσβεστική, στο φύσιμο ημερολόγιο, καταγράφονται στο αεροδρόμιο. Τώρα, αν κάποιος κάτοικος δεν βλέπει το αεροπλάνο γιατί σβήνει παραπέρα, έχουν συμβεί τέτοια και αμφισβητεί την πτήση. Σας πληροφορώ ότι φέτος οι διαθεσιμότητες των αεροσκαφών είναι πολύ καλύτερες από τα προηγούμενα χρόνια χάρη των συντηρήσεων που έγιναν και της προσπάθειας που κατεβλήθη στη διάρκεια του χειμώνα. Και αν επιβεβαιώνεται ότι έχουν κληθεί ήδη από τον εισαγγελέα οι εμπλεκόμενοι φορείς, αν υπάρχει εξέλιξη κάποια διαδικασία. Ναι.
πήγε. Ναι. Θα κάνετε κάποιο σχόλιο. Θέλετε κάτι για τα αεροπλάνα, ή... νομίζω το κάλυψα. Απάντησε επαρκώς. Απλώς να διευκρινίσω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ ο κόσμος ότι δεν ξέρουν τι είναι κύκλος θρύψης. Δηλαδή, ένα αεροπλάνο, ένα υπτάμενο μέσο, μπορεί να είναι και ελικόπτερο, πηγαίνει στην πηγή υδροληψίας, παίρνει νερό, πηγαίνει στο σημείο του συμβάντος, κάνει άφεση και επιστρέφει στην πηγή υδρόληψης. Αυτό λέγεται κύκλος θρύψης. Αν λοιπόν ο κάθε κάτοικος θέλει, σηκώσει το κεφάλι και θέλει να τα βλέπει όλα εκείνη τη στιγμή, είναι λαθασμένο και εν πάση περιπτώσει πλανάται. Δεν μπορούν να αμφιλήσουν να χτίσουν αεροσκάφο. Λοιπόν, έχουμε πει άλλες δύο ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πιο δυνατά, παρακαλώ. Σε μια από τις πιο φωνικές πυρκαγιές, χρειαστήκατε, που διήρκησε μια μισή ώρα, χρειαστήκατε 26 λεπτά, μας είπατε, για να στείλετε τα πρώτα πυροσβεστικά. Ποια? Τα. Δεν ξέρω, ο κύριος Υπουργός δεν με ακούει, θέλετε να το ξαναπώ. Δεν ακούω. Λέγομαι Πολάτος από το πρώτο θέμα. Σε μια από τις πιο φωνικές πυρκαγιές, λέω, χρειαστήκατε, που διήρκησε μια μισή ώρα, μας λέτε, χρειαστήκατε 26 λεπτά για να στείλετε τα πρώτα πυροσβεστικά. Ποιος το είπε αυτό? Πώς το είπε ο αρχηγός, έχω σημειώσει τις ώρες, 16:49 είπε έναρξη φωτιάς, 17:15 τα πρώτα πυροσβεστικά έφτασαν στο σημείο. Όχι, όχι, δεν σας είπα αυτό το πράγμα. Δεν σας είπα αυτό το πράγμα. Η εκτροπή των πυροσβεστικών... Κύριε Υπουργέ, για να φτάσουν τα πρώτα πυροσβεστικά. Όχι. Μιλάτε για υπτάμενα μέσα. Τα πρώτα δεν ξέρω τι είπε. Για οχήματα. Εσείς τι ρωτάτε. Οχήματα. Νομίζω ότι ο αρχηγός αναφέρθηκε σε οχήματα. Οχήματα. Ποιος? Να σας πω τι είπα. Είπα ότι ώρα έναρξης πυρκαγιάς 16:49, κλιμάκωση πυροσβεστικών οχημάτων έως 17:15, 22 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και μία μονάδα πεζοπόρου τμήματος. Αυτό είπα. Κλιμάκωση. Το πρώτο όχημα ήταν πλησίον και πήγε. Αλλά η έκταση και η ένταση ήταν τέτοια που δεν μπόρεσε να την αποτρέψει. Ωραία. Ο πληθυσμός της ουσίας, από όσα μας λέτε, είναι προφανές ότι αφέθηκε απροστάτατος. Πραγματικά δεν είναι θλιβερό να δηλώνετε ικανοποιημένοι, να δηλώνετε περήφανοι, να δηλώνετε ότι δεν θα άλλαζε τίποτα. Ότι δεν θα αλλάζατε τίποτα σε αντίστοιχη περίπτωση. Πραγματικά προκαλεί κατάπληξη. Και αν μη τι άλλο, θέλω να κάνω ακόμη ένα ερώτημα για τον κύριο Υπουργό, για τον κύριο Τόσκα, που μίλησε για τη συνείδησή του. 23 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα, περίπου στα μεσάνυχτα, κάνατε μια ενημέρωση στο συντονιστικό κέντρο. Ήταν νομίζω παρόν και ο κύριος Τζανακόπουλος, παρόλο που δεν καθόταν στο τραπέζι, στον κύριο Πρωθυπουργό. Εκεί δεν γνωρίζατε τι έχει συμβεί στο μάτι, ή το αποσιωπήσατε? Θέλετε να μας δώσετε μια εξήγηση? Δεν κατάλαβα τα σχόλιά σας. Ερωτήματα είναι, κύριε. Ναι, σχόλια ήταν, αλλά δεν αποσιωπήσαμε τίποτα σε καμιά περίπτωση. Κατευλήθη μια τεράστια προσπάθεια και εδώ δεν ήρθαμε ούτε για να πούμε ότι πήγαν όλα καλά, ούτε ήρθαμε για να περιγράψουμε αντικειμενικά, σκληρά, όπως επιβάλλουν οι στιγμές, αν θέλετε, τις καταστάσεις. Είπα πριν ότι έχουν, προφανώς θα υπάρχουν και λάθη τα οποία στη συνέχεια μπορεί και πρέπει να εξεταστούν. Σε καμία περίπτωση δεν αποκρύψαμε τίποτα και δεν θα μπορούσαμε εξάλλου, γιατί όλα γίνονται μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε, παρακαλώ κύριε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να αναγνωριστεί η τεράστια προσπάθεια που έγινε και από τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος. Σώθηκε πολλής κόσμος χάρη της αυτοθυσίας των πυροσβεστών, χάρη της αυτοθυσίας των αστυνομικών, χάρη της αυτοθυσίας των εθελοντών, των απλών πολιτών και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν στη μείωση των απολειών, στη μείωση της καταστροφής. Νομίζω ότι οφείλουμε να ευχαριστώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή είχαμε αυτές τις τεράστιες, τις τραγικές απώλειες, πρέπει να ρίξουμε να μην αναγνωρίσουμε την προσπάθεια και να μην πούμε ένα ευχαριστώ στον απλό πυροσβέστη που έσωσε τόσο κόσμο, στον απλό αστυνομικό που έσωσε τόσο κόσμο. Θα είμαστε άδικοι.
και λαμβάνουμε φυσικά υπόψη και τις τεράστιες απώλειες. Ερώτημα προς εσάς, κύριε εκπρόσωπε. Ήθελα να ρωτήσω, ο ειδικός λογαριασμός ενίσχυσης, το ταμείο αυτό που έχει δημιουργηθεί, πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα έχει την ίδια τύχη με το ταμείο υπέρ των πυρόπληκτων του 2007. Προκριματικά, μάλλον προκαταβολικά, να σας πω ότι το άνοιγμα αυτού του λογαριασμού έγινε καθώς την Τρίτη, ήδη από το πρωί της Τρίτης, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κύμα συμπαράστασης και αιτήματα από ξένες κυβερνήσεις, από ξένους οργανισμούς, από εταιρείες, από επιχειρηματίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να βοηθήσουν για την αποκατάσταση και τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Επομένως, εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία κατανοώντας ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διεθνές κύμα υποστήριξης χώρας. Αυτό είναι το πρώτο. Διότι από τη μεριά του το ελληνικό κράτος θα είχε τη δυνατότητα, βεβαίως όχι τόσο μεγάλη, αλλά νομίζω ότι θα είχε τη δυνατότητα και μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση και να, όπως είπα και χθες στις δηλώσεις, τις σχετικές, εφόσον υπάρξει χρηματοδοτική ανάγκη η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από το λογαριασμό, προφανώς το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει τα σχετικά κονδύλια έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την αποκατάσταση της περιοχής και τον ανασχεδιασμό της και την ανοικοδόμηση όλων των κατοικιών ή των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά την. Εγώ δεν θέλω να κάνω σχόλια τώρα για τον λογαριασμό του 2007. Νομίζω ότι είναι μια ιστορία για την οποία οι πολιτικές ευθύνες έχουν καταγραφεί. Δεν έχει κανένα νόημα να ανοίξουμε ξανά αυτή τη συζήτηση. Θέλω να μιλήσω για το 2018. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε όρους ελέγχου για το συγκεκριμένο λογαριασμό, οι οποίοι να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και σαφείς και αυστηροί. Όπως ξέρετε, διαχειριστής του λογαριασμού έχει οριστεί εκτός από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Υποδομών ο ίδιος ο Πρόεδρος Βουλής. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει ομάδα ορκωτών λογιστών που κάθε 6 μήνες θα κάνει καταγραφή των κινήσεων του συγκεκριμένου λογαριασμού και θα καταθέτει τις κινήσεις αυτές αλλά και την έκθεση στην οποία θα καταλήγει στο ελεγκτικό συνέδριο, ένα από τα 3 ανώτατα δικαστήρια της χώρας, όπου το ελεγκτικό συνέδριο θα βγάζει ένα συγκεκριμένο πόρασμα, μια δικαστική, ιονή δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία, η οποία μάλλον θα περιγράφει αν και κατά πόσο οι κινήσεις του λογαριασμού αντιστοιχούν στον σκοπό για τον οποίο ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει ανοιχτεί. Με αυτή την έννοια έχω την εντύπωση ότι δημιουργούμε τους θεσμικούς όρους διαφάνειας αλλά και τις θεσμικές εγγυήσεις έτσι ώστε να μην υπάρξουν ξανά φαινόμενα τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι υπεραρκετό για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων οι οποίοι θα δώσουν τα χρήματά τους ακόμα και από το υστέρημά τους για να βοηθήσουν τους πληγέντες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Είμαστε 2 ώρες ήδη. Βεβαίως. Να πούμε για τη λίστα των αγνοούμενων. Θα πρότεινα σε αυτή τη φάση να μιλήσουμε για αναζητήσεις και όχι για αγνοούμενους. Το πυροσβεστικό σώμα καταγράφει καθημερινά και ελέγχει και διπλοτσεκάρει τους ανθρώπους, τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι αναφέρονται από οποιονδήποτε σαν αγνοούμενοι. Επειδή όμως έχουμε, θα σας εξηγήσω, επειδή όμως έχουμε σε συνεχή βάση αναθεωρήσεις των στοιχείων, γιατί κάποιος που ήταν αγνοούμενος πήρε τελικά το αεροπλάνο, αυτός και η σύζυγός του, και βρέθηκαν στο Λονδίνο. Κάποιοι βρέθηκαν στο σπίτι του στην Αθήνα. Και υπάρχουν φυσικά και
οι νεκροί οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, γιατί συνεχίζεται η γνωστή διαδικασία μέσω DNA. Υπάρχουν επομένως αναζητήσεις αυτή τη στιγμή και όχι αγνοούμενοι. Η διαδικασία των αγνοωμένων, ξέρετε καλά κυρία Καραμήτρου, είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσω των αστυνομικών διαδικασιών. Αλλά έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Χθες χρειάστηκε να διαγράψουμε από τη λίστα 40 άτομα, γιατί βρέθηκαν στα σπίτια τους ή βρέθηκαν στο Λονδίνο. Είναι πραγματικό. Είναι πραγματικό. Βρετανοί τουρίστες, ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών, είχαν πάρει το αεροπλάνο και φύγαν για την πατρίδα τους και εμείς τους ψάχναμε εδώ πέρα. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση των πρεσβειών των ξένων χωρών και μάλιστα μας έχουν ευχαριστήσει για την άμεση ενημέρωση. Σε δύσκολες συνθήκες προσπαθούμε να έχουμε υπό έλεγχο την κατάσταση. Πιστέψτε με, κάνει εξαιρετική δουλειά και το πυροσβεστικό σώμα και η ελληνική αστυνομία πάνω σε αυτό το θέμα, ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, γιατί ξέρετε σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκονται οι άνθρωποι που πρέπει να παίρνουν συνεχώς τηλέφωνα «βρέθηκε ο δικός σας». Είναι μια δύσκολη επώδυνη διαδικασία και ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι έχουν να κοιμηθούν αρκετές μέρες. Οι απώλειες είναι οδυνηρές, μας γέμισαν θλίψη όλους. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι εδώ κάνουν εξαιρετική δουλειά κάτω από πολύ επώδυνες και δύσκολες συνθήκες. Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας τουλάχιστον? Πιστεύουμε ότι έχουν ερευνηθεί όλα τα σπίτια στην περιοχή για την ανέβρεση νεκρών. Συγγνώμη. Βέβαια, πάντα υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποιος σε κάποιο μέρος που δεν είναι εύκολο. Παρακαλώ, δεν θα πετάγεστε. Παρακαλώ. Τα ανοιχτά σπίτια, όχι τα κλειδωμένα σπίτια. Ναι. Υπάρχουν σπίτια που είναι κλειδωμένα και γιατί ο άλλος λείπει στη Γερμανία. Σε αυτά δεν έχουν μπει τα συνεργεία. Σωστό αυτό που λέτε. Και συνεχίζουμε βέβαια σε καθημερινή βάση. Ο υπαρχηγός, ο κύριος Αναγνωστάκης, έχει αναλάβει αυτό το επώδυνο και δυσάρεστο καθήκον όμως της συλλογής της ανέβρεσης των νεκρών και ρωτήστε την ψυχή του πώς αισθάνεται κάθε μέρα. Ναι. Υπάρχουν οι διαδικασίες που ξέρετε μέσω των αστυνομικών αρχών σε ό,τι αφορά τους αγνοούμενους, αλλά αυτή τη στιγμή θα επιμείνω στον όρο των αναζητήσεων περισσότερο για τους λόγους που σας είπα. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση και όλοι όσοι έχουν δώσει αυτή τη μάχη όλες αυτές τις μέρες είμαστε συντετριμμένοι για τις τραγικές απώλειες των δεκάδων συνανθρώπων μας, αλλά την ίδια στιγμή είμαστε και υπερήφανοι για τους ανθρώπους μας, για ένστολους και θελοντές που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν αυτές τις μέρες τη μάχη αυτή, που ματώνουν και σώνουν ανθρώπινες ζωές στο μέσο αυτής της τραγωδίας. Και αυτό μας δίνει και ελπίδα και κουράγιο για να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο αγώνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you.